δεν είναι μία πρόταση για μία μελέτη, είναι για επαναλαμβανόμενες, κυλιόμενες μελέτες και ο σχεδιασμός για να μπορέσει πραγματικά μια τέτοια προσπάθεια να αποδώσει είναι να γίνουν τρεις στη σειρά. Και μάλιστα η αγωνία μας είναι να γίνει τώρα. Αν μπορούσαμε δηλαδή και τώρα να παίρναμε τα δείγματα και να μπορούσαμε πραγματικά να αποτυπώναμε την εικόνα που έχει ο πληθυσμός της Κρήτης την περίοδο της καραντίνας. Πότε θα ξεκινήσει η πρώτη φάση της έρευνας, της μελέτης? Αναφέρομαι και εδώ γιατί αυτό που είπε ο καθηγητής. Πρέπει να σας πω ότι είναι μια εξαιρετική πρόταση και είχα τη χαρά και να το κουβεντιάσουμε με τον καθηγητή τον κύριο Παυλάκη από την Αμερική. Έδωσε και ο ίδιος την ίδια πρόταση. Πολλές ευχαριστίες και στους δύο συναδέλφους μας γιατί πραγματικά θα ενσωματώσουμε ένα φύλλο που θα μετρήσει τη συμπεριφορά, τη συμμόρφωση. Γιατί θα είναι μια εξαιρετική εμπειρία, όχι μόνο η αποτύπωση της κοινωνικής συμπεριφοράς απέναντι στα μέτρα ή στη γνώμη του απέναντι στην πρόληψη και τη διαχείριση του κορονοϊού, αλλά ακόμη και στην αλλαγή που μπορεί να προκύψει ανάμεσα στους δύο μήνες. Αυτό όμως που ήθελα να προσθέσω που με ρωτήσατε, είναι αλήθεια ότι η χώρα μας τώρα στερείται αντίστοιχης υποδομής για εθνικές πληθυσμιακές μελέτες. Και η δυσκολία, όχι δυσκολία, αλλά σίγουρα έχουμε μια χρονοτριβή, είναι η άδεια που πρέπει να πάρουμε για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις δεδομένων από υφιστάμενες βάσεις δεδομένων όπως είναι τα δημοτολόγια, γιατί οτιδήποτε κάνουμε και πρέπει να έχει την άδεια όχι μόνο από τους αρμόδιους φορείς, αλλά ήδη έχουμε προχωρήσει και στην άδεια από την Επιτροπή Βιοειθικής και Διοντολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Οπότε αυτά είναι προσεκτικά βήματα που μαζί με όλα τα διοικητικά μέτρα, μια προγραμματική σύμβαση που προχωράει πάρα πολύ γρήγορα μεταξύ περιφέρειας και πανεπιστημίου, για να μπορέσουμε πραγματικά με αυτές τους λίγους πόρους που έχουμε να ξεκινήσουμε. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε ολοκληρώσει και θα έχουμε πάρει όλα αυτά τα μέτρα που απαιτεί και η βιοειθική και οι άδειες από τα Υπουργεία, ενώ άδειες χρήσης των δεδομένων, ιδιαίτερα από το Υπουργείο Εσωτερικών, πιστεύουμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε στις 15 του μηνός. Θα συμπληρώσω ότι όχι μόνο πρέπει να γνωρίζουμε το επίπεδο των αντισωμάτων και να το παρακολουθούμε με κυλιόμενες μετρήσεις πώς πορεύεται και πώς σχετίζεται με τη λήψη μέτρων που εφαρμόζονται ή ανακαλούνται. Όχι μόνο αυτό, αλλά επιπλέον θα πρέπει να συμπληρωθούν αυτές οι μετρήσεις και με μετρήσεις της κοινωνικής συμπεριφοράς που να αποτυπώνουν έμπρακτα και με σαφή δεδομένα το πόσο υπάκουος ή μη είναι ο Έλληνας στην εφαρμογή των δεδομένων που καλείται να εφαρμόσει